Στοίχημαν. Καλύτερη εταιρεία για στοίχημα από κινητό διεθνώς. Το Σαντός. Έγινε φάουλ από τον Παύλο τον Κυριακίδη και βγαίνει με πολύ καλές προϋποθέσεις με τον Ραφίνια ο Ερμής. Μέσα στην περιοχή έκανε το σούτ, να η πρώτη πολύ καλή στιγμή στον αγώνα. Out η μπάλα, δεν την ακούμπησε ο Ποκατίνο, σύμφωνα με την υπόδειξη του ΕΕΤ. Έβαλε λίγο τις φωνές Παύλο Νικοσάνδρου ότι ο Ραφίνια θα έπρεπε αυτή να... αυτή την φάση με τον Χριστοφή, έχει σφυρίξει, έχει δώσει πλάγια out, θα δούμε. Με τον Παπαγεωργίου και τον Ηλία, πέναντι κινείται ο Κωστόσκι, κερδίζει μέτρα ο Ηλία, έχοντας την μπάλα στα πόδια και πιεζόμενος από τον Δίας, μπήκε στην περιοχή, τώρα είναι το γύρισμα. Απομακρύνθηκε η μπάλα από τον Δημητρίου, σφυρίχτηκε και επιθετικό φάουλ από τον Κωστόφσκι. Προηγούμενη φάση με τον Ηλία, δείτε τον Κωστόφσκι εδώ. Πάει να μπει στην περιοχή, τα καταφέρνει. Γύρισμα με το αριστερό στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από κοντά, να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Κουσάπα. Εδώ κοιτάξτε τι κάνει, τα βάζει με όλη την άμυνα του Ερμή και καταφέρνει με το αριστερό να στείλει την παλιά απέναντι κεφαλιά από πολύ καλή θέση. Να δούμε τον Ηλία να πλασάρει από μακριά πάνω στον Καϊκέ. Στο λάθος που έγινε εκεί στην αμυντική γραμμή του Ερμή, η αλήθεια είναι ότι ασκούν αρκετή πίεση οι παίκτες του Εθνικού. Εδώ η προηγούμενη φάση προσπαθεί να προστατεύσει την μπάλα ο Χριστοφή, ενώ συνεχίζουν να εναλλάσσουν πολύ καλά την μπάλα με τον Παπαγεωργίου. Αποδεχτεί στον Ηλία, ευκαιρία για τον Εθνικό. Παλιά απέναντι και πάλι το σούτ από κοντά, νέα ευκαιρία και πάλι με τον Κουσάπα. Ήδη οι πρωταγωνιστές, εξαιρετική η εναλλαγή της μπάλας. Αν μπορούμε να δώσουμε τη φάση από την αρχή, δείτε πόσο ωραία και γρήγορα αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Εθνικού. Με τον Παπαγεωργίου να δίνει στον Ηλία, αμέσως η παλιά με το αριστερό. Ο Κυριακίδης. Το φάουλ τώρα είναι υπέρ του Ερμή. Με τον Πέδρο του Ερμή. Είναι πολύ καλή πάσα για τον Ραφίνια που έβαλε την μπάλα μπροστά. Έχει μεγάλη ευκαιρία, θα την χάσει ωστόσο. Ξεκάθαρη φάση για τον Ερμή με τη συμπλήρωση 20 λεπτών. Απομάκρυνε την μπάλα ο Χουντόπια, κατάφερε, γύρισε για τον Παπαγεωργίου. Ο οποίος στέλνει απέναντι εκεί που ο Δημητρίου φαίνεται να λέγει και όντως κερδίζει την κεφαλιά. Έγινε το σουτ από τον Κουσάπα. Τρίτη τελική του προσπάθεια. Δύσκολη, δυσκολότερη. Τώρα πήρε μπάλα ο Δημητρίου. Την πάσα του Βαλιάνου. Ο Ραφίνια με χώρο και έχοντας τον Ρουσά απέναντί του και τον Μέιρα. Έχουμε πτώσει στην περιοχή και κίτρινη κάρτα. Θεώρησε ότι πήγε να τον ξεγελάσει ο Δημητρίου τον διαιτητή. Και ο Νεοκλέους έβγαλε αμέσως την πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα. Βαλιάνος, ο Στέλιος ο Δημητρίου. Θα κερδίσει το φάουλ. Έπαιξε την μπάλα. Πήγε στον αντίπαλο. Στη συνέχεια υπήρξε η σύγκρουση. Έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ αυτού που κέρδισε ο Ερμής. Έγινε κεφαλιά από κοντά. Ο Ποκατίνοφ λέει όχι. Σηκώθηκε το σημαίακι. Ήταν σε θέση offside ο Ντίας. Ο Σάντος με συγχωρείτε. Ο οποίος επιχείρησε αυτή την κεφαλιά. Και τώρα γρήγορη εναλλαγή και προϋποθέσεις με τον Παπαγεωργίου να κάνει το σουτ. Την πάρα να κοντράρει και τα καταλήγει κόρνερ ύστερα από αρκετή φάση, από αρκετή ώρα. Είδαμε φάση από πλευράς του Εθνικού. Έκαναν αυτό που είχαν κάνει αρκετά στα πρώτα στάδια του αγώνα, δηλαδή να αλλάξουν την μπάλα γρήγορα. Ο Παπαγεωργίου έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Εθνικό, στέλνοντας την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Και η προηγούμενη φάση, έχουμε κράτημα στην περιοχή. Προφανώς δεν το είδε αυτό. Πήγαν να κάνουν και πάλι το 1-2. Εδώ έγινε φάουλ πάνω στον Μάριο Ηλία από τον κεντρικό αμυντικό, τον Σάντο. Ο Κουμής έδωσε ύψος την μπάλα. Ο Κωστόφσκι θα γυρίσει. Ο Καϊκέ θα του πει όχι. Να η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο με το ξεκίνημα. Πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό στην επανάληψη. Στοφή άλλαξε πολύ ωραία με τον Παπαγεωργίου. Πάνω στον Βαλιάνο η μπάλα. Κουμής. Εδώ θα το ξαναδούμε. Δείτε, τα μαζεύει μπροστά από το σώμα του. Δεν υπάρχει περίπτωση παράβασης. Το φάουλ είναι επιθετικό. Υπόδειξη από τον βοηθό, την οποία σπάζεται ο Νεοκλέους. Εδώ ο Ραφίνια έπαιξε ρυψοκίνδυνα και ο Νεοκλέους θα τον τιμωρήσει με κίτρινη κάρτα. Έπαιξαν γρήγορα οι παίκτες του Εθνικού και φεύγουν στην επίθεση με τον Κουσάπα.
Δοκιμάζει για ακόμα μια φορά. Ούτε τώρα, η μπάλα φεύγει ψηλά έξω. Προς την πάσα με στόχο τον Παπαγεωργίου. Έβαλε την μπάλα μπροστά, την έστειλε απέναντι. Πέρασε ανάμεσα σε Κοστόφσκι και Καϊκέ και κατέληξε απέναντι πλάγιον out. Γύρισμα προς τα πίσω για τον Παπαγεωργίου. Αμέσως το σούτ, εξαιρετική φάση. Η αντίδραση από τον Καϊκέ, έξοχη απόκρουση. Κόρνερ. Δέχεται πολλά μπράβο ο Καϊκέ από τους συμπαίκτες του και από τον πάγκο του Ερμή. Κρατήθηκε όρθιος και βγάζει τον Ερμίζη σε μια επίθεση με προϋποθέσεις με τον Ρουσιά να μπαίνει εντός περιοχής, να φέρνει την μπάλα στο αριστερό, να κάνει το σουτ πάνω στον Μπογκατίνοφ. Η πρώτη τελική με προϋποθέσεις του Ερμή στο δεύτερο ημίχρονο. Και η πρώτη φορά που απειλεί ο center for του Ερμή, ο Νησίφορος Ρουσιάς. Ο Ρουσιάς έστειλε την μπάλα στον Δημητρίου μέσα στην περιοχή. Έγινε. Τι έκανε ο Δημητρίου? Νομίζω ότι επιχείρησε σουτ. Κονέ κέρδισε την κεφαλιά. Ο Ραφίνια την μπάλα. Είναι 3 εναντίον 2. Κονέ έχει μεγάλη ευκαιρία. Θα πλασάρει 1-0 ο Ερμής. Στο 51ο λεπτό προειδοποίησε ο Ερμής. Δύο φορές και ο Κονέ, ο νεοεισελθόν, στην πρώτη επαφή του με την μπάλα. Ανοίγει το σκορ. Χρυσή αλλαγή αποδεικνύεται προς το παρόν για τον Νίκο Ανδρονίκου. Νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Πάρα πολύ γρήγορα έφυγαν στην επίθεση οι παίκτες του Νίκου Ανδρονίκου, ο οποίος πανηγυρίζει εδώ με τον σκόρερ. Πέρασε ο Δημητρίου. Ραφίνια το σουτ στα δίχτυα, η μπάλα φοβερό γκολ, 2-0 ο Ερμής. Στο 64ο λεπτό ο παίκτης που είχε απειλήσει στο πρώτο ημίχρονο καταφέρνει να πετύχει στην πιο δύσκολη του προσπάθεια τον γκολ και να δώσει προβάδισμα 2 τερμάτων. Ο Ραφίνια λοιπόν πετυχαίνει ένα γκολ. Για highlight έχω την εντύπωση. Εγώ τον Βαλιάνο πιο γρήγορα στην μπάλα. Και φάουλ στην συνέχεια, επιθετικό. Παλιά προς το μέρος του Ηλία. Ο Ντόλες Ζαρπάριστησε την πάλα πολύ ωραία ο Παπαγεωργίου. Το γύρισμα είναι πολύ καλό, έχουμε πέναλτι. Να λοιπόν που ο Εθνικός έχει μεγάλη ευκαιρία στο 70ο λεπτό για να μειώσει σε 2-1. Εδώ σε πρώτο χρόνο έπαιξε την μπάλα στην συνέχεια. Ο Πέδρο είναι αυτός που βρίσκει, έχω την εντύπωση, χαμηλά τον Παπαγεωργίου. Εδώ φαίνεται καλύτερα. Είναι σωστή η απόφαση του Νεοκλέους. Μάριος Ηλία απέναντι από τον Καϊκέ. Εκτελεί. Αποκρούει ο Καϊκέ. Το βγάλε και αυτό. Και γίνεται ο άνθρωπος του αγώνα. Στερεί από τον Εθνικό τη δυνατότητα να πετύχει έναν γκολ και από το σημείο του πέναλτι. Υπενθυμίζω μια εκπληκτική επέμβαση. Ο Σάπας έκοψε πίσω. Ο Παπαγεωργίου το σουτ και πάλι ο Καϊκέ. Στη σωστή θέση αποκρούει σταθερά. Φτάσε έξω από την περιοχή και κέρδισε το φάουλ. Γκορουμπέτς. Έγινε η παλιά στην περιοχή. Ζήτησαν χέρι του Εθνικού. Εδώ ξαναβλέπουμε. Ναι, στο χέρι χτυπάει η μπάλα. Θα δοκιμάσει με το δεξί, η μπάλα θα φύγει λίγο έξω. Η Ραφίνια έχει μεγάλη ευκαιρία. Ο ίδιος θα τελειώσει τη φάση, αποκρούει ο Μποκατίνοφ. Στοίχημαν. Καλύτερη εταιρεία για στοίχημα από κινητό διεθνώς.